Κατά τη διάρκεια του Δημοτικού Συμβουλίου Ναυπακτίας τέθηκε επιτάπητος η πρόταση προς την Εταιρεία Τουριστικών Ακινήτων για παραχώρηση ενός ακινήτου που φέρει την κωδική ονομασία ΒΚ280 και έχει συνολική έκταση 300 στρεμμάτων. Το συγκεκριμένο βρίσκεται στην ανατολική πλευρά της Ναυπάκτου και εκτείνεται σχεδόν από τον χώρο που τελούνται τα παζάρια κάθε χρόνο μέχρι και τα δυτικά όρια της Δωρίδας σε ένα τόξο εκατοντάδων στρεμμάτων που μπορεί να εντάξει μέσα του μία σειρά αποδράσεις. Για το ποιες είναι αυτές, μίλησε ο Δήμαρχος Γιάννης κάνοντας βέβαια απλή αναφορά στο πλάνο που υπάρχει, το οποίο, όπως έγινε αντιληπτό, για την ώρα τουλάχιστον είναι σε πολύ πρώιμο στάδιο. Έκανε λόγο για τη δημιουργία αλλιευτικού καταφυγίου, για την κατασκευή πολιτιστικού κέντρου, για τη δημιουργία βιοτόπου, για την εκμετάλλευση της παραλιακής ζώνης με την ανάπτυξη και επιχειρήσεων που θα ευνοήσουν τον τουρισμό, καθώς επίσης και για αθλητικές εγκαταστάσεις. Πρόσθεσε ότι εκεί θα μπορούσαν να μεταφερθούν και τα κέντρα διασκέδασης, αφού η σημερινή τους θέση μέσα στην πόλη δεν είναι και ό,τι καλύτερο, ενώ έθεσε ως στόχο και την κατασκευή ενός συγκροτήματος βιοκατοικιών που θα αποτελούν πρότυπο αφού θα εκμεταλλεύονται εναλλακτικές πηγές ενέργειας. Μάλιστα, για αυτές υπάρχει επιχορήγηση στο 100% του κόστους τους από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, όπως είπε, δίνοντας με αυτόν τον τρόπο ένα πρώτο στίγμα για το τι θα μπορούσε να δημιουργηθεί στην περιοχή. Και στο παρελθόν είχε ξανασυζητηθεί το θέμα, αλλά νομίζω ότι αυτή η ανανεωμένη τοποθέτηση με αυτές τις χρήσεις θα μας έδινε τη δυνατότητα να το ζητήσουμε με πολύ μεγάλες πιθανότητες να γίνει η παραχώρηση, τουλάχιστον της χρήσης. Ερχόσαστε σήμερα να μας πείτε όλα όσα συζητάει η πόλη για σειρά ετών, χωρίς όμως και πάλι να μας λέτε κάτι συγκεκριμένο, είπε ο Θανάσης Παπαθανάσης, σημειώνοντας παράλληλα ότι για το χώρο αυτό ο Δήμος Ναυπάκτου ασχολείται από την εποχή του ΡΕΠΑ. Δεν μας λέτε πώς θα γίνουν, αλλά και το πότε, είπε στη συνέχεια, βάζοντας τη συζήτηση και την παράμετρο του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδιασμού, που βρίσκεται στη δεύτερη φάση του, κολλημένο βέβαια εδώ και καιρό, και έχει συγκεκριμένες προβλέψεις για τη χρήση γης αυτής της έκτασης. Είναι φοβερό όσα έχει ακούσει όλα αυτά τα χρόνια από διάφορες κουβέντες και σοβαρές αλλά και του καφενείου, να έρχεται εδώ σήμερα και μας το παρουσιάζει ως ένα όραμα για το μέλλον, τη στιγμή που και σε αυτό το θέμα όπως και στα επόμενα τρία που είναι τα σοβαρότερα θέματα του σημερινού Δημοτικού Συμβουλίου δεν έχει δώσει ούτε καν μια εισήγηση, ούτε μια κόλλα χαρτί. Ήρθε εδώ προφορικά να μας πει αυτά που οραματιζόμαστε όλοι για τον τόπο μας, αλλά δεν μας λέει ποια χρονιά θα τα υλοποιήσει. Λέμε ναι στο θεωρητικό επίπεδο της πρότασης, είπε ο Παναγιώτης Κονίδας, ζητώντας όμως να μπει, εάν είναι δυνατόν, σε αυτές και η δημιουργία πίστας για την εξέταση των υποψηφίων οδηγών, που άμεσα θα πρέπει να δημιουργηθεί κάπου, αφού διαφορετικά ελοχεύει μέχρι και ο κίνδυνος να φύγει η υπηρεσία του μεταφορών από την Ναύπακτο. Και αν θα μπορούσε μέσα στον ίδιο χώρο αυτόν, αφού είναι να γίνουν τόσα, να μπορούσαμε να προγραμματίσουμε κάποτε και για την πίστα των εξετάσεων υποψηφίων οδηγών. Γιατί έχει σταλεί έγγραφο πριν από χρόνια, πριν 5 χρόνια νομίζω στο Δήμο, και αν αυτό δεν γίνει κάποια μέρα μπορεί να χαθεί και η υπηρεσία από την πόλη μας. Γιατί οι εξετάσεις θα γίνονται υποχρεωτικά σε πίστες και αν κάποια πόλη θα κάνει πρώτη την πίστα, το Μεσολόγιο που πιστεύω ότι κάτι έχει κάνει, προχωράει, μπορεί να χάσουμε και την υπηρεσία και να τρέχουμε σε άλλες πόλεις. Και η εισήγηση που έγινε κυριολεκτικά στο πόδι έκανε λόγο ο Κώστας Καρακώστας, τονίζοντας ότι τόσο σοβαρά θέματα δεν πρέπει να αντιμετωπίζονται με αυτόν τον τρόπο. Επί των όσων είπε ο Δήμαρχος, εξέφρασε μάλιστα και κάποιες πρώτες αντιρρήσεις, στο πλαίσιο που μπορεί να προσεγγίσει το θέμα, αφού δεν είχε την απαιτούμενη ενημέρωση, σημειώνοντας για παράδειγμα ότι δεν συνάδουν οι βιοκατοικίες με τα κέντρα διασκέδασης. Στη συνέχεια, στάθηκε και στον τρόπο με τον οποίο γίνεται η πρόταση, λέγοντας ότι ο Δήμος αυτή τη στιγμή πάει όχι μόνο να ζητήσει το χώρο, αλλά και να μιλήσει συγκεκριμένα για τις χρήσεις του. Χωρίς όμως αυτό να γίνει με τη δέουσα σοβαρότητα, γεγονός που μπορεί να προκαλέσει πολλά προβλήματα. Με ενοχλεί το ότι δεν πήρατε υπόψη σας την πρόταση που είχε κατατεθεί την προηγούμενη τετραετία. Εσείς λέτε ότι πρέπει να έχει συνέχεια ο Δήμος. Να πείτε ότι αυτή ήταν η προηγούμενη πρόταση, κρατάμε αυτά γιατί μας αρέσουν, απορρίπτουμε μετά να δω γιατί δεν μας ενδιαφέρουν. Την έκπληξή του για την αντιμετώπιση του θέματος από την αντιπολίτευση εξέφρασε ο Γιάννης Μπουλές, υποστηρίζοντας ότι ο τρόπος με τον οποίο έφερε το θέμα η Δημοτική Αρχή είναι στοχευμένος, έτσι για να γίνει μια συζήτηση χωρίς προηλυμένες αποφάσεις, για τις οποίες έχει κατηγορηθεί στο παρελθόν. Σημείωσε επίσης ότι η μελετήτρια του ΓΚΣΟΥ έχει λόγο και στα όσα ο Δήμος θα επιδιώξει να προτείνει για το χώρο αυτό, λέγοντας μάλιστα ότι σε επόμενη συνεδρίαση θα κληθεί και ίδιο στο Δημοτικό Συμβούλιο για να απαντήσει επί όλων όσων θέτει το Σώμα. Κάπως
έτσι μάλιστα έκλεισε και το θέμα στη συνεδρίαση με την ψηφοφορία που ακολούθησε να έχει και ορισμένους αστερίσκους. Ο Καρακώστας είπε όχι αφού στάθηκε στα κενά που υπάρχουν, ενώ η παράταξη του Παπαθανάση είπε ναι μόνο στην παραχώρηση, χωρίς όμως να μπει και στην έγκριση των χρήσεων για τις οποίες το συγκεκριμένο στάδιο επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί.